Με καθυστέρηση αρκετών χρόνων μπαίνει το νερό στα βλάκι για το μεγάλο αρδευτικό έργο για το Ρέθυμνο και τη Μεσαρά. Ο λόγος για το φράγμα στο πλατή ποταμό, το οποίο θα στηρίξει τον πρωτογενή τομέα. Στο Υπουργείο Υποδομών υπεγράφησαν οι συμβάσεις χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τον Περιφερειάρχη Κρήτης να εκφράζει την ικανοποίησή του. Ένα πάρα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό έργο για το Ρέθυμνο και για τη Μεσαρά. Το φράγμα του πλατή ποταμού. Υπογράφεται σήμερα η Διενειακή Σύμβαση 200 εκατομμυρίων ευρώ από τους συναρμόδιους υπουργούς, που θα δώσει τη δυνατότητα να έχουμε την άρνευση πολλών χιλιάδων στρεμμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου και της Μεσαράς, εμπλουτίζοντας το φράγμα της Φανερωμένης. Το έργο αφορά την κατασκευή του φράγματος πλατή στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού στην πεδιάδα της Μεσαράς και την κατασκευή αρδευτικού δικτύου σε περιοχές του Ρεθύμνου. Το συνολικό έργο αποτελείται από 3 διακριτά έργα. Το φράγμα ταμιευτήρα πλατή ποταμού, όπου θα κατασκευαστούν το ανάχωμα του φράγματος, ο υπερχείλιστης και η εκτροπή του ποταμού προς αρδευτικά δίκτυα καθώς και έργα δοπίας. Σήμερα υπογράψαμε στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών ένα έργο που αφορά στην κλιματική κρίση αλλά και στην άρδευση και στην ίδευση, το φράγμα του πλατή ποταμού στο Ρέθυμνο, μαζί με τον Χρήστο Σαϊκούρα, ένα έργο το οποίο συζητείται επί δεκαετίες και στο οποίο θα συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με την υψηλή τεχνογνωσία, την πλούσια εμπειρία και την επαρκή ρευστότητα, παρέχει και παρέχει χρηματοδοτική υποστήριξη για κρίσιμες υποδομές σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Για πολλά χρόνια διεκδικούσαμε αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Ήρθε η ώρα όμως της υπογραφής και θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που βοήθησαν και για τη σύνταξη των μελετών και για τη χρηματοδότηση του έργου, τους συναρμόδιους υπουργούς, που είναι πολύ σημαντικό, όπως είναι ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Σταϊκούρας. Με το επίμαχο έργο επιτυγχάνεται η άρδευση 45.000 στρεμμάτων στους δύο νομούς, με το έργο όπως εκτιμάται να ολοκληρώνεται σε 5 χρόνια. Θα παρακολουθούμε για τη δημοπράτηση του έργου που μπορεί να γίνει μέσα στο χρόνο, ούτως ώστε την επόμενη πενταετία να μπορεί να είναι ολοκληρωμένο και να έχουμε στην ενδοχώρα μια μεγάλη ανάπτυξη πάνω στην αγροτική παραγωγή.